Ομιλούνται αγγλικά παγκοσμίως. Ωραία. Is English speaked worldwide? Mm-hmm. Worldwide. Internationally. Throughout the world. Is English... Κάτι σταματάκι με τα προέξεις με την τρίτη στήλη. Παγκοσμίως. Globally. Η worldwide. Πολύ ωραίο και αυτό που είπες εσύ. Worldwide. Λοιπόν, το θέμα που προέκυψε ποιο είναι. Σου έδωσα εγώ το speak, που είναι ομιλό. Αόριστος ανώμαλος. Spoken. Ωραία. Speak, spoke, spoken. Μπράβο. Spoken, τρίτη στήλη. Third column. Τρίτη στήλη, παθητικής μετοχής. Is English... Πες το άλλη μία. Is English spoken. Μπράβο. Άρα. Δύσκολα ή κανονικά. Όχι, όχι. Τέλεια. Αν τα διαβάσω κιόλας. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτός επιδιόρθωσε τον υπολογιστή. Ωραία, ας βάλουμε εμείς. We fixed our computer. Επιδιορθώσαμε. Βασικά, we fixed our computers. Επιδιορθώσαμε τους υπολογιστές μας. Τι χρόνος είναι αυτός? Αόριστος. Και πώς σχηματίζεται? Με το I, το I, you, he, sees, we, you, they. Mm-hmm. Το ρήμα και την κατάληξη ed. Και στην ερώτηση έχουμε το did. Mm-hmm. Και το ρήμα χωρίς την κατάληξη ed. Τέλεια. Φανταστικά. Κάνουμε παθητική. Βασικά πρώτα θα πούμε το φορμά της παθητικής, θα το ανοιχνεύσουμε. Παθητική φωνή. Past simple, απλώς αόριστος. Ποιο είναι το φορμά της παθητικής φωνής? Λοιπόν, είναι το was where. Μπράβο! Και το ed, κατάλαβες. Ακριβώς, ακριβώς. Και θέλω να πεις αγγλικά. Επιδιορθώθηκαν οι υπολογιστές σας. Where your computers get fixed. Άστο το get, παιδάκι μου. Ωραία. Where your computers fixed. Μπράβο. You. Ναι. Σωστό. Πες το άλλη μία. Where your mm-hmm. computers fixed by your, by you. Τέλεια. By you. Από εσάς. Ωραία. Στο σημείο αυτό, με αναγκάζεις να μιλήσω για αυτή τη στήλη, γιατί μου το είπες σωστά, αλλά πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι. Μου το είπες σωστά, γιατί μου το είπες εμπειρικά. Και εμπειρικά πάει πάντα από συνετιατική. Και έβαλες αιτιατική πολύ πολύ σωστά. Αυτή η στήλη που μου είπες, το εμάς, εσάς, εμένα, λέγεται object pronoun. Object pronouns είναι οι προσωπικές αντωνυμίες αιτιατικής πτώσης